λοιπόν απόψε να ξαναθυμηθούμε τα παλιά και να κάνουμε ένα flashback στην καριέρα μου. Τότε που πιτσιρίκα πρωτόφαγα τον πρώτο βαστούκι από τον Δημήτρη και καψουρέφηκα. Ήταν τόσο δυνατό το βαστούκι που αλέπωσε σε κεράρες μου ή αλικάκι αφού έφαγες τόσο δυνατό βαστούκι όλα τα άλλα δεν τα ξεπεράσεις. Και πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που καψουρέφηκα μετά από χαστούκι. Τότε ήταν λοιπόν το φοβερό τραγούδι που είπα. Να το ξανακούσουμε λοιπόν. Και σε όλους εσάς που με αγαπάτε και με μισείτε, πάμε να εσείς το κοινό με τιμάτε στο πρώτο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα παίρνω και τη μεγάλη καψούρα του Παπαμιχαήλ. Παίζουμε μαζί στη Μανταλένα, μια κόρη ορφανή. Φυσικά, ενώ τραγουδάω ότι μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή, δεν είμαι, γιατί ακριβώς από κάτω κρύβεται ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και δεν φαίνεται. Μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Είμαι τόσο αρχαία που η πρώτη μου ταινία ήταν και η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία. Ενώ από τα musical που έκανα. Μετά μια σειρά από musical My Fair Lady, Καμπαρέ, Εβίτα, που τραγουδάω Don't Cry For Me, Αργεντίνα και όλα αυτά. Ήθελα όμως να κάνω ένα flashback και να θυμηθώ τη Φρεντερίκη, η οποία με έχει κοπλάρει πάρα πολύ σαν καλλιτέχνητα και μου είπε μάλιστα, αν θέλεις, διαλέγεις, θες ένα πεντάρι στη Στισιγόρη ή τον Κωνσταντίνο. Λέω, οι βασιλιάδες πέφτουν, το πεντάρι δεν φεύγει και ξέχασα ότι